για να αρχίσουμε. Με τα πνευμάτων δικαίονται τελειωμένα, τα στίχα στον δούλων σου σώτε λαλάπαψον. Πειράσω να φτάσει στην μακαρία ζωή, την πάραση φιλάνθρωπε. Εκεί και δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων, των συλλόγων, των ενώσεων της Γορτινίας και της Αρκαδίας. Διερμήσου κύριο Ευάγγελο Γιανακούρα. Φίλε κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, πρόεδροι συλλόγων, αγαπητές ιρεάτισες, αγαπητοί ιρεάτες, φίλες και φίλοι, για μια ακόμα χρονιά βρισκόμαστε εδώ στο ιερό αυτό σημείο, στο Αλόνι του Καλλιντέρη, για να γιορτάσουμε τη μεγάλη νίκη των Ελλήνων εδώ, να γιορτάσουν θέλαν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, διαχρονικά, βλέπουμε ότι η Αρκαδία συμμετέχει πάντα στους αγώνες για την ελευθερία του έθνους. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι άνθρωποι, όπως έλεγε και ο Βιργίλιος, ο Λατίνος ποιητής, πριν 2.000 χρόνια, ότι οι Αρκάδες είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευσεβείς, φιλοπάτριδες, γενναίοι, Ρωμαλαίοι. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησε, αγαπητοί μου φίλοι, από εδώ αυτή η σπίθα της ελευθερίας. Οφείλουμε λοιπόν να στρέψουμε το νου μας, τη σκέψη μας, την καρδιά. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη για τη σειρά, αλλά είμαστε γνωστοί και φίλοι και συμπαραστάτες και αυτό είναι το σημαντικότερο. Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, χρόνια πολλά εύχομαι, πάντα καλά και θα είμαστε κάθε χρόνο εδώ. Αυτόν τον ιδιακό τόπο διάλεξαν οι ιερεάτες πρόγονοί μας μαζί με άλλους Γορτίνιους. Ανάμεσά τους διακρίνουμε τη θρηλυκή μορφή του Κόλια του Πλαπούτα, του φοβερού και άγριου εκείνου κλέφτη που για 70 και πλέον χρόνια είχε γίνει το φόβητρο των Τούρκων, οι οποίοι στο άκουσμα και μόνο του ονόματός του ετρέπονται σε άτακτη φυγή. Και μέσα λέει το γράμμα, σε σε Κόλια καπόμπαση, ζαπίτη της Λιοδόρας, για πες μας, τι ζουρλάθηκες και εσύ και τα παιδιά σου και μαζί. Και Τούρκους δεν φοβάμαι. Και θα σας κάνω πόλεμο για να σας εξωτώσω. Τη σκυτάλη του αγώνα ήδη έχουν πάρει τα παιδιά του Γιωργάκης και Δημητράκης, Θανάσης και Παρασκευάς. Ότι η Γορτινία μετά τη Μάνη αποτέλεσε μετερίζει της κλεφτουριάς και ήταν πολύ δύσκολο στον κατακτητή να δημιουργήσει μόνιμες αιστείες. Από την άλλη μεριά, η Γορτινία κατά τις παραμονές της Επανάστασης ήταν πολλοί άνθρωποι και μπορούσε να δώσει 9.000 στρατιώτες ασκημένους στην οπλοφορία, καθότι και η Μπαρούτη στη Λισάνα ήταν άφθονη. Ενδεικτικά αναφέρομαι ότι το 1815 η Καρίτανα αριθμούσε 3.000 κατοίκους. Στρατηγικό όμως σχέδιο του γέρου του Μοριά κατατροπώθηκαν στις υπόρειες του Λυκαίου κοντά στο στενό του Αγίου Αθανασίου. Λογοτρόνιος Βενελιανέους και Βλαβουταίος κατέστρωναν τα σχέδια και στρατολογούσαν τα χωριά για την παραπέρα πορεία του αγώνα. Με κύριο είσαι άσβεστη για αιώνες τη φλόγα της εθνικής συνείδησης. Είναι μοναδικό φαινόμενο, συνεχίζει, στην παγκόσμια ιστορία που σκλαβωμένο έθνος για αιώνες αισθανόταν ότι είχε βασιλιά, δηλαδή τον πατριάρχη του. Όλοι ξέρουμε ότι από τον Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Ευάγγελο Γιανακούρα. Από τον Δήμαρχο Γορτινίας, κύριο Ιωάννη Γιαννόπουλο. Από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτινίας, κυρία Ελένη Θανοπούλου.
από τον εκπρόσωπο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας, υπαστυνόμο κύριο Παναγόπουλο. Από τον εκπρόσωπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Ανθυποπυραγό, κύριο Ουλή Δημήτριο. Από τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Απογόνων Αγωνιστών, κύριο Κωνσταντίνο Πλαπούτα. Από τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Λουτρών, κύριο Κοροβέση Παναγιώτη. Από τον πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Παλούμπα, κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Από την πρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου Παλούμπα, κυρία Ευθυμία Αγκίνη. Από τον πρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιονερίου, κύριο Αλεξόπουλο. Συγγνώμη, τον κύριο Καλλιδέρη. Από τον πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Σαρακινίου, κύριο Μαρκόπουλο Δημήτρη. Από το Σύλλογο Παρνασαίων, ο επίτιμος πρόεδρος κύριος Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος. Ο αγιονερίτης γιατρός και πολιτευτής Αρκαδίας, κύριος Κώστας Βλάσης. Εάν υπάρχει εκπρόσωπος φορέα που επιθυμεί να καταθέσει στεφάνι, παρακαλώ να προσέλθει. Ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Ράφτη, κύριος Μητρόπουλος. Και ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Οχθείων, κύριος Γιαννόπουλος. Ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Αγίου Ιωάννου, κύριος Γκίνης. Γίγας, συγγνώμη.
τήρηση ενός λεπτού σιγή. Ύμνος. Ah, control.